Μιχάλης Λιρώνης. Lightweight, 8ος αγώνας, Μιχάλης Λιρώνης, Μπράς Ελλάς με το μαύρο, με τα σκούρα χρώματα εναντίον των, στον Πέτρο, συγγνώμη, στον Σπυρίδων Καρκάνα, με το πιο πολύχρωμο, θα πούμε, σορτσάκι, να τους ξεχωρίζουμε. Ο Μιχάλης Λιρώνης, ο οποίος μοιάζει και λίγο με τον Ρουοτόλο, με έναν από τα δύο αδέρφια Ρουοτόλο. Πολύ ωραία απόπειρα για το single leg, Καρκάνα. Και ο Λιρώνης, πολύ ωραία το αμήνεται. Ξανά τώρα σε single collar tie και οι δύο. Ελαφριά κιλά στα 70,3. Γι' αυτό και βλέπουμε πολλές απότομες κινήσεις κατευθείαν από την αρχή. Στην clinch οι δύο αθλητές παλεύουν τα χέρια. Λιρώνης. Ο Λιρώνης πάει για το head control συνέχεια, το οποίο το σπάει ο Καρκάνας. Ο Καρκάνας το σπάει, αλλά δεν βλέπω να οδηγείται κάπου. Τώρα έβαλε αυτό στο δικό του head control, για να δούμε το single collar, συγγνώμη. Πολύ ωραίο άντρακ για άλλο ένα takedown, να δούμε αν θα το ολοκληρώσει. Πολύ ωραία άμυνα από το Λιρώνη. Φοβερή ισορροπία από το Λιρώνη. Δεύτερη φορά που έρχονται σε αυτή τη θέση οι δύο αθλητές. Ακούμε τον προπονητή του Καρκάνα, τον Κώστα Λάμπο. Λέει ότι να μην βιάζεται. Έχει ήδη προσπαθήσει πάρα πολύ, δεν χρειάζεται να κουράζεται με τέτοιες απόπειρες. Βασικά τον αποτρέπει από το να μπαίνει μέσα σε αυτές τις ανταλλαγές, αυτές που οι οποίες οδηγούν στα συνεχόμενες, στα συνεχόμενα γυρίσματα. Είναι η τρίτη φορά λέει, που έχει μπει, οπότε χρειάζεται να το συνεχίσουμε για να δούμε. Όμως ψάχνουν να βρουν την είσοδο. Και οι δύο ψάχνουν συνεχόμενα. Και ο Μιχάλης Λιρώνης επίσης δεν κάθεται. Κάθε φορά θα βρεθεί να πιάσει, θα διώξει. Τον βλέπεις ότι συνέχεια ψάχνει χώρο για να περάσει μέσα από τα χέρια του Καρκάνα. Συνεχόμενες μάχες στην clinch και από τους δύο αθλητές. Συνέχεια. Single collar και για τους δύο. Μια απόπειρα για snapdown από τον Λιρώνη, τουλάχιστον να δοκιμάσει την ισορροπία του αντιπάλου του. Ήταν πιο πολύ σαν τράβηγμα, ναι. Φάνηκε να το κάνει commit, δηλαδή ξέρεις να επενδύσεις αυτό. Single collar, συνέχεια. Ναι, συνέχεια. Ο Λιρώνης προσπαθεί να περάσει και το δεύτερο χέρι, το οποίο όμως δεν καταφέρνει. Πολύ κλειστός, πολύ σφιχτός ο Καρκάνας, ο οποίος βλέπουμε πόσο εύκολο του είναι να κάνει τον disengage. Μόλις αισθάνεται ότι λίγο πάει να χάσει τη μάχη, αμέσως προτιμάει να ανοίξει την απόσταση από το να μπλεχθεί σε μία μάχη που μάλλον ξεκινάει να χάνει. Πολύ έξυπνο από στρατηγικής άποψης. Και ξανά σε single collar και οι δύο αθλητές. Σπάει τα grips ο Λιρώνης. Πολύ ωραία. Ο Λιρώνης χρησιμοποιεί συνέχεια αυτό με τον ώμο του, συνέχεια για να ρολάρει τον ώμο του. Ενώ ο Καρκάνας χρησιμοποιεί πιο πολύ το να σπάσει πίσω, το να πηγαίνει προς τα πίσω. Παλεύει για το underhook τώρα ο Λιρώνης, το οποίο γίνεται μάχη του underhook, δεν το καταφέρνει. Ο Καρκάνας καταφέρνει και διώχνει και ξανά τον σπρώχνει μακριά. Από αυτό που είπες, Βασίλη, επίσης καταλαβαίνεις και πόσο πιο επιθετικός θέλει να είναι ο Λιρώνης. Δηλαδή τα σπασίματα που κάνει είναι με σκοπό να τον φέρουν σε καλύτερη θέση. Θέλει να φέρει τον εαυτό του σε καλύτερη θέση για να μπορέσει να επιτεθεί. Αντίθετα, ο Καρκάνας, όταν σπάει τα grip του Λιρώνη από πάνω του, έχει αναλάβει να αμυνθεί ουσιαστικά τη θέση. Γυρνάει ο Λιρώνης κατευθείαν. Ναι, από το να σπάει τα grip του Καρκάνα, αμέσως να κυνηγήσει αυτό στα δικά του. Κοντεύουμε να φτάσουμε στα 4 λεπτά αγώνα. Και ξανά στο ένα χέρι. Αυτή τη φορά θα το καταφέρει ο Καρκάνας. Για να δούμε τώρα. Στη sit-up guard ο Λιρώνης. Για να δούμε, δεν ξέρω αν θέλει να επιτεθεί στα πόδια από τώρα ο Λιρώνης. Καρκάνας σε ασφαλή απόσταση. Ο Καρκάνας δεν ακολουθεί τον Λιρώνη. Προσπαθεί να περάσει πολύ ωραία όμως τώρα. Πολύ γρήγορο πέρασμα τον Σπύρο Καρκάνα. Για να έρθει σε side control Λιρώνης, όμως δεν σταματάει να αμήνεται. Σετάρει μια γκυλοτίνα, νομίζω ο Καρκάνας προσπαθεί. Σετάρει μια γκυλοτίνα. Νομίζω ότι περισσότερο θα το χρησιμοποιήσει για τον έλεγχο. Πάρα πολύ ωραίος έλεγχος. Σετάρει τώρα την Κιμούρα, το χάνει. Φοβερή άμυνα από τον Λιρώνη αμέσως. Λιρώνης βάζει τον butterfly hook το ένα. Το βγάζει.
Πάει την Τελαρίβα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραίο παιχνίδι από τον Καρκάνα. Πολύ ωραία άμυνα και αντεπίθεση κατευθείαν από τον Λιρόνι. Λιρόνις πολύ ψύχρεμος από κάτω. Φτάνουμε στη μέση. Είμαστε ακριβώς του πρώτου στα μισά. Γύρου. Είμαστε ακριβώς στα μισά του πρώτου γύρου. Τώρα ο Καρκάνας πάλι κάνει ένα ras μέσα. Αλλά να δούμε τώρα θα κυνηγήσει μάλλον ένα heel hook. Ναι, κυνηγάει. Μέσα, αλλά δεν ελέγχει καλά το πόδι του Λιρόνι. Για να δούμε αν θα το πάρει ο Λιρόνις. Στρίβει. Πρέπει να τραβήξει το πόδι του εκτός. Σίγουρα υπήρχε έκανε tap. Όχι, νομίζω δεν έκανε tap. Του σταμάτησε ο διαιτητής για να του επαναφέρει πάλι μέσα. Wow. Πολύ ωραία επίθεση από τον Καρκάνα. Δεν κατάφερε όμως να σταματήσει τη στροφή του Λιρόνι. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και τέτοιες επιθέσεις, ακόμα και αυτές που νομίζεις ότι έχει ξεφύγει, πάλι μπορεί να επηρεάσουν το πόδι του Λιρόνι. Μπορεί από εδώ και πέρα αντανακλαστικά το πόδι του Μιχάλη Λιρόνι να μην αντιδράει το ίδιο σε απότομες κινήσεις. Μια μικρή ζημιά δηλαδή μπορείς τώρα να δούμε αν θα τον επηρεάσει και φυσικά θα το έχει και στο νου του και ο ίδιος, έτσι. Ακριβώς. Έγινε πολύ επικίνδυνος, πολύ απότομα ο Σπύρος Καρκάνας. Πολύ σωστό. Από εκεί που περνούσε απλώς στην guard, ξαφνικά βρέθηκε πολύ κοντά στο να κλείσει ένα heel hook. Ξανά λοιπόν έχουμε αρχίσει πάλι αυτό το παιχνίδι της Glintz. Grip fight. Grip fight, σωστός. Ξανά και ξανά. Ξανά και οι δύο τους με το single collar. Καρκάνης θα ξανανοίξει την απόσταση, Λιρόνις πάλι μπροστά. Πολύ ωραία κυνήγησε την γκυλοτίνα με το που χαμήλωσε ο Λιρόνις. Καρκάνας αμέσως κυνηγάει για το front headlock. Λιρόνις ευκίνητος όπως πάντα, θα ξεφύγει. Λιγότερο από 3,5 λεπτά έχουν μείνει για τον πρώτο γύρο. Λιρόνις πάλι μπροστά. Μπροστά, αλλά δεν τον βλέπω να στείνει κάποια κίνηση. Δηλαδή, μέχρι στιγμής όλες τις απόπειρες για takedown και το ίδιο το takedown το έχουμε δει μόνο από τον Καρκάνα. Ο Λιρόνις καλά κινείται επιθετικά προς τα μπρος, αλλά πού είναι η ίδια η επίθεση. Σωστό. Δεν ξέρω αν οφείλεται στο πόδι του, ότι έχει χτυπήσει το πόδι του, δεν αισθάνεται πλέον τόσο. Δεν έχει τόσο αυτοπεποίθηση στο να μπει. Για να δούμε. Ο Κώστας Λάμπος παροτρύνει τον Καρκάνα, τον μαθητή του, να τραβήξει γκάρτ. Του λέει συγκεκριμένα, μιας και δεν έχουμε πόντους, μπορείς να κάτσεις από κάτω, να κυνηγήσεις κατευθείαν το submission. Πολύ σωστή στρατηγική, τη βρίσκω. Είναι πάρα πολύ σωστό, εφόσον έχουμε δει ότι το όρθιο δεν αποδίδει τόσο πολύ ή ότι μπορεί να μας κουράσει. Του λέει, όλα αυτή τη στιγμή τον ακούμε, του λέει, εμπιστεύσου την γκάρτ σου, του λέει. Για να δούμε αν ο Καρκάνας θα ακολουθήσει τις συμβουλές. 2-10. Θα έχει 2 λεπτά να παίξει guard, αν αποφασίσει. Πολύ καλό! Ωραία απόπειρα από τον Σπύρο Καρκάνα και πολύ ωραία άμυνα από τον Μιχάλη Λιρόνι. Περιμένω μία επίθεση από τον Λιρόνι. Βλέπω, είναι πολύ κινητικός, είναι δραστήριος, αλλά δεν βλέπω την επίθεση. Ο Κώστας Λάμπος πραγματικά επιμένει να οδηγήσει ο Καρκάνας στη μάχη στο πάτωμα με την guard. Παρ' όλα αυτά ο Καρκάνας δεν δείχνει διατεθειμένος. Δεν δείχνει ακριβώς διατεθειμένος για να το κάνει. Ακριβώς. Αντίθετα χαραμίζονται και οι δύο αθλητές σε αυτή τη μάχη της clinch χωρίς κάτι δραστικό να γίνεται, χωρίς κάποιος να κερδίζει κάτι ουσιαστικό. Αλήθεια, ειδικά από τη στιγμή. Να το και τώρα το αποφασίζει ο Καρκάνας. Μπαίνει πάρα πολύ ωραία, θα ξανακλείσει το heel hook. Για να δούμε αν το heel hook αφού θα το πάρει. Εξακολουθεί ακόμα. Τώρα δεν είναι στέλνος. Και καταφέρει να ξεφύγει, Λιρόνις έξω. Πάρα πολύ ωραία ο Λιρόνι. Πολύ ωραία άμυνα από τον Μιχάλη Λιρόνι. Λιγότερο από ένα λεπτό έχει μείνει, 50 δευτερόλεπτα, για να δούμε. Ξανά από πάνω για το πέρασμα Καρκάνας. Ο
πληρώνεις πρέπει να γίνει πιο δραστήριος, πρέπει να αρχίσει να κυνηγάει. Πρέπει να αρχίσει κιόλας να παίρνει δείγματα για τον επόμενο γύρο, τι μπορεί να του δώσει ο καρκάνας. 30 δευτερόλεπτα ακόμα. Για να δούμε αν θα γίνει κάτι το οποίο... Δύο πολύ καλές επιθέσεις από τον Σπύρο Καρκάνα, δύο φανταστικές άμυνες από τον Μιχάλη Λιρόνη. Και τώρα 15 δευτερόλεπτα ακόμα έχουν μείνει. Για να δούμε αν θα γίνει κάτι τόσο δραστικό μέσα σε αυτό το δύσκολο. Ο Λιρόνης επιχειρεί κάτι, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Στην άμυνα ο Καρκάνας. Λιρόνης θα κυνηγήσει κάτι, αλλά πολύ λίγος χρόνος. Και... Ξεκινάμε. 5 λεπτά. Πόντους. Αυτή τη στιγμή έχουμε πόντους. ADCC rules. Για να δούμε τώρα. Ο Λιρόνης μπαίνει λίγο πιο δυναμικά αυτή τη φορά. Για να δούμε τι ακριβώς, πώς θα κινηθεί αυτό το παιχνίδι. Στο single collar και οι δύο συνέχεια. Τεχνικά μου αρέσει. Συνεχόμενη πίεση. Αυτή τη φορά 5 λεπτά, δεν έχουν 10 λεπτά και οι πόντοι θα μετρήσουν. Αυτό σημαίνει ότι όποιος πάρει το takedown, όπως είχε πάρει στον προηγούμενο γύρο ο Σπύρος Καρκάνας, μπορεί να του δώσει ένα σημαντικό προβάδισμα. Ο Λιρόνης πιέζει μπροστά. Να δούμε, οι προπονητές ενημερώνουν συνέχεια τους αθλητές τους για το χρόνο. Είναι περίεργο πώς ο χρόνος σου φαίνεται όταν αγωνίζεσαι, πώς ξαφνικά ο χρόνος γίνεται ο πιο γρήγορος ή πιο αργός. Αναλόγως με το αν νικάς ή χάνεις. Αν νικάς ή χάνεις. Για να δούμε τώρα. Πολύ ωραίο head control από τον Καρκάνα. Ελέγχει συνέχεια την ισορροπία του αντιπάλου. Λογικά θα το χρησιμοποιήσει αυτό στην πορεία. Αν και δεν έχει πάρα πολύ χρόνο ο Καρκάνας, δηλαδή ό,τι τσεκάρει θα πρέπει αμέσως μετά να το εκμεταλλεύεται. Κοντεύουμε στα 3 λεπτά της αναμέτρησης, υπόλοιπο χρόνο, τα 2 λεπτά έχουν ήδη φύγει. Το κοινό αρχίζει και παροτρύνει τους αθλητές. Και όταν ακούς το κοινό να παροτρύνει, τότε αρχίζει, νομίζω, ότι σε σπρώχνει να κάνεις κάτι πιο δραστικό. Για να δούμε ποιος από τους δύο θα πάρει την πρωτοβουλία αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι ο Καρκάνας θα έπρεπε να κυνηγήσει μια επίθεση όπως και πριν. Νομίζω ότι θα ακόμα ήταν και αν χάσει ακριβώς την ίδια την επίθεση, μπορεί να γυρίσει από πάνω, να το εκμεταλλευτεί για sweep, να πάρει έτσι τους δύο πόντους που αργότερα θα του δώσουν την νίκη. Έχουμε περάσει τα μισά της πρώτης παράτασης. Λιγότερο από 2,5 λεπτά μένουν, 2 και 15 σχεδόν κοντεύουμε. Πρέπει τώρα να κάνουν κάτι δραστικό, ένας από τους δύο πρέπει να κάνουν κάτι. Ξανά στην απόπειρα το ίδιο takedown ο Καρκάνας. Λιρόνης σταματάει πιο εύκολα από πριν. Ο Καρκάνας φαίνεται πιο διστακτικός σε αυτό το γύρο. Πράγμα που δεν το περίμενα, πρέπει να παραδεχτώ. Νόμιζα ότι θα κυνηγούσε με μεγαλύτερη άνεση τις επιθέσεις του. Φαίνεται πιο διστακτικός. Φεύγουν τα δευτερόλεπτα χωρίς να γίνεται κάτι δραστικό. Ούτε από τον ένα ούτε από τον άλλον.
η γωνία του Σπύρου Καρκάνα πραγματικά ορίεται με το να του λέει ότι πρέπει να κάνεις δικό σου το παιχνίδι. Συμφωνώ μαζί τους. Πρέπει ο Σπύρος Καρκάνας να αναλάβει τις πρωτοβουλίες που είχε πάρει στον πρώτο γύρο. Βεβαίως. Αφήνει το Μιχάλη Λιρόνι αυτή τη στιγμή και κάνει το παιχνίδι. Χωρίς βέβαια να γίνεται κάτι δραστικό, αλλά όσο να είναι. Νομίζω ότι ο Καρκάνας είχε πάρει πολύ καλά σημάδια από τον πρώτο γύρο. Θα έπρεπε όντως να κυνηγήσει την επίθεση. Δεν έδειξε να κινδυνεύει ο ίδιος από κάτι. Κοντεύουμε στο ένα λεπτό. Κοντεύουμε στο ένα λεπτό για να δούμε αν ένας από τους δύο θα προσπαθήσει να κάνει κάτι. Ο Λιρόνης πήγε να βάλει το πόδι για να προσπαθήσει κάποιο foot trip, αλλά το άφησε πολύ γρήγορα. Τώρα τα πράγματα, όποιος σουτάρει το πρώτο take down εδώ νομίζω ότι είναι. 45 δευτερόλεπτα. Ωραίο απόπειρα για το trip από τον Μιχάλη Λιρόνη. Παρ' όλα αυτά τα που φεύγει εύκολα ο Καρκάνας. Για να δούμε ποιος από τους δύο θα πάρει. Είναι μία πρωτοβουλία χρειάζεται. Μία πρωτοβουλία μόνο για να κριθεί ένα παιχνίδι. Πιο δραστή είναι και οι δύο αθλητές, αλλά δεν βλέπω την επίθεση. 25 δευτερόλεπτα ακόμα. Ποιος θα επιτεθεί πρώτος. Μάλλον θα φτάσουμε στο ένα takedown. Το ένα takedown θα παίξει ρόλο. Θεωρώ σε αυτό το σημείο. Όποιος το πάρει πρώτος, όποιος το επιχειρήσει. Ο Λιρόνης επιχειρεί να πλησιάσει, αλλά είναι πολύ μακριά. Ο Καρκάνας είναι πάρα πολύ διστακτικός. Να ένα attempt. 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Μία κίνηση. Μία κίνηση χρειάζεται. Μία κίνηση. Βάζει ο Λιρόνης, αλλά δεν θα την ολοκληρώσει. Πριν δώσει φόβη στον διετής. Πολύ έξυπνο από στρατηγική άποψη από τον Μιχάλη Λιρόνη. Πολύ έξυπνο. Ακριβώς στη στιγμή που έπρεπε. Πόντο θα φύγει νικητής. Για να δούμε. Μπροστά, ξεκινάμε με την ίδια μάχη του Κόλαρταϊ. Κλίν συνέχεια. Και ξανά. Και οι δύο να ελέγχουν από τον Αφιένα. Ποιος θα επιχειρήσει πρώτος να σουτάρει. Θα σουτάρει, θα επιχειρήσει σουτ, θα επιχειρήσει να πηδήξει γκάρντ. Τραβάει ο Λιρόνης. Ίσως προσπαθεί να βρει το timing για να μπει για τον double leg. Να, ωραίο arm drag. Πολύ ωραίο arm drag από τον Φαρκάνα. Προσπάθεια για arm drag. Συγγνώμη. Και ο Λιρόνης πολύ ωραία. Ακόμα ακολουθεί δεύτερη προσπάθεια. Το ίδιο πράγμα ακριβώς από τον Σπύρο Καρκάνα. Πιέζει μπροστά ο Λιρόνης. Wow, έχω αγωνία. Δεν ξέρω από πού θα δούμε την πρώτη κίνηση να μας έρχεται. Από πού θα έρθει η πρώτη κίνηση. Μέχρι στιγμής έχουμε δύο απόπειρες από τον Καρκάνα. Γιατί αρχίζω να πιστεύω ότι θα δούμε ένα ημανάρι ρόλ σύντομα. Λες, για να δούμε. Σπάει τα γκρίπ ο Λιρόνης. Πιέζει μπροστά. Πάει να διώξει το πόδι. Ξανά Καρκάνας εκεί πέρα σταθερός στην πίεση. Ο Καρκάνας σαν να ψάχνει, μου φαίνεται σαν να ψάχνει να βρει το double leg ή ένα takedown βασικά. Παρ' όλα αυτά, περνάνε τα δευτερόλεπτα. Έχουμε περάσει τη μέση του γύρου. Λιγότερο από 1,5 λεπτό ακόμα για να. Wow! Okay. Πολύ κοντά, πολύ κοντά. Πολύ κοντά. Πολύ κοντά. Ξανά με δύο χέρια για λίγο ο Καρκάνας στον αφιένα του Λιρόνη. Λιρώνεις απλώς το πόδι, επικίνδυνη κίνηση αυτή, γιατί τεντώθηκε πολύ μακριά από το κέντρο ισορροπίας του. Παλεύει ο Λιρώνης για τον εσωτερικό έλεγχο. Συνέχεια, λιγότερο από ένα λεπτό, 50 δευτερόλεπτα ακόμα έχουν μείνει. Ξανά, έφτασε στο πόδι και το άφησε. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι άλλο να σκεφτούν οι δύο αθλητές παρά μόνο.
Όποιος επιχειρήσει την πρώτη κίνηση θα είναι πιθανότητα και ο νικητής του αγώνα. Για να δούμε ποιος θα το επιχειρήσει από τους δύο. 30 δευτερόλεπτα ακόμα. Είναι ένας αγώνας. 30 δευτερόλεπτα. Τώρα πρέπει να τολμήσει ένας από τους δύο. Πρέπει να το τολμήσουν και οι δύο. Είναι η νέα όσο θα ξεχωρίσει τον νικητή από τον νικημένο. Τελειώνουμε. Λιγότερο. Φτάνουμε στα 10 δευτερόλεπτα. 10 δευτερόλεπτα. Να το σημάδι των 10 δευτερόλεπτων. Κάποιος πρέπει να κάνει κάτι. Κι όμως δεν το είδαμε από κανέναν. Κι όμως δεν το είδαμε. Πολλά τραφήγματα για το σπάσιμο της οροπίας. Κι όμως δεν το είδαμε. Κανείς όμως δεν ολοκλήρωσε τη μία κίνηση. Των Κρητών. Και οι κριτές αποφασίζουν έχουν την παιδί Σπύρου Καρκάμα με ομόφωνη απόφαση κόκκινη γωνίας. Μια πολύ κοντινή απόφαση. Περίμενα στα τελευταία λεπτά να δούμε αυτή την έκρηξη από ένα από τους δύο. Δεν την είδαμε.